Σέρτιτς για τον Σαντόμ. Έκλεψε ωραία ο Τομάς. Πολύ ωραία και η πάσα που θέλει να βγάλει για τον Μοντέρο, ο οποίος δεν καταφέρει να βάλει την προβολή. Και θα μαζέψει την μπάλα ο Καρασό. Θέλει να συγκλίνει, να κάνει το 1-2 με τον Καζρί, ο οποίος θα επιχειρήσει το σούτ. Την μπάλα στην οροφή των δικτύων του Ραμίρεθ. Εδώ ο Τιμήσιος, ο οποίος πιστώνεται την πρώτη καλή φάση των παιδούχων στο παιχνίδι. Πήρε την μπάλα από τον Κουντζέ, γύρισε, βρήκε λίγο χώρο, έκανε το σούτ με φάλτσο. Ωραίος συνδυασμός από τους Γυρονδίνους. Έκοψε όμως ο Καταλά, υπάρχει ευκαιρία για σούτ σε δεύτερο χρόνο. Το κάνει, αλλά είναι άστοχο. Τετέ, Μαρτσίνιακ. Ωραία για τον Τομάς μες στην περιοχή αυτός. Το 1-2 με τον Άλβες, ευκαιρία. Θα κάνει το σούτ ο Άλβες, η μπάλα θα φύγει out. Στο 17. Εδώ ο Βραζιλιάνος, ο οποίος ήθελε να συνδυαστεί με τον Τομάς, βρέθηκε σε θέση βολής. Το επιχείρησε με τη μία το αριστερό. Εδώ ξανά η προσπάθεια συνδυασμού. Το σούτ του Άλβες, η μπάλα θα φύγει out. Η πρώτη επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργεί η ΑΕΚ για τα καρέ του Καρασό. Μοντέιρο θέλει με τη μία να αλλάξει παιχνίδι για τον Τετέ, ο οποίος έχει πλεονέκτημα με την μπάλα χαμηλά εναντί του Γκιλμπέρ. Η σέντρα, ο Τομάς έστρωσε. Ο Λαρένα δεν προλαβαίνει να κάνει το σούτ. Τι έχει υποθετικά ο Ισπανός και θα μπορούσε κάλλιστα να απειλήσει τον Καρασό. Είναι ο Μοντέιρο δεξιά. Τώρα ο Πορτογάλος θα δώσει για τον Άλβες. Ο Λαρένα, με συγχωρείτε, κάνει το γύρισμα για τον Άλβες. Καζρί. Έγινε το λάθος. Τομάς θα κάνει το σούτ. Η μπάλα αποκρούεται από τον Καρασό στο 27. Διαμπατέ θα πάρει την μπάλα. Τουρέ. Ψάχνει να βρει στην άλλη πλευρά τον Ποκό. Με τη μία το γύρισμα. Η μπάλα περνάει λίγο out. Απομάκρυνση από τον Ποκό με ένα εντυπωσιακό ψαλίδι. Και τώρα στην κόντρα υποκαλές προϋποθέσεις η Γυρονδίνη. Ο Καζρί απέναντι στο Ραμίρεθ, ο οποίος κάνει σωτήρια επέμβαση. Τζε. Έγινε το τρίγωνο και πάλι για τον Καζρί. Το γύρισμά του από κοντά ο Διαμπατέ το δοκάρι και δυστυχώς την επαναφορά. Θα έρθει ο Ποκό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 52. Κρίμα για την ΑΕΚ, η οποία μέχρι στιγμής είχε σταθεί αξιοπρεπέστατα απέναντι στην Μπορντό. Να η φάση από το ξεκίνημά της. Ο Πουντζέ θα καταφέρει να κάνει το 1-2 με τον Καζρί, ο οποίος έφυγε από κανονική θέση. Γύρισε με τη μία εδώ, πάντως υπάρχει offside στον Διαμπατέ. Να λοιπόν, κακώς μέτρησε το τέρμα, διότι ο Διαμπατέ που έκανε την πρώτη προσπάθεια στο δοκάρι ήταν εκτεθειμένος και έπρεπε να είχε υποδειχθεί θέση offside και να έχει σταματήσει η φάση προτού έρθει σε δεύτερο χρόνο ο Ποκό να τη στείλει στα δίχτυα. Δεν είναι λοιπόν μόνο άτυχη η ΑΕΚ, είναι και αδικημένη σε αυτή τη φάση, καθώς ο Διαμπατέ την ώρα που έκανε το γύρισμα, ο Καζρί ήταν σε αντικανονική θέση. Τουρέ, Τετέ θα χάσει από τον Γκιλμπέρ, Καζρί για τον Διαμπατέ που δεν ήταν σε offside, θα κάνει το πλασέο, Ραμίρεθ θα πετάξει την μπάλα σε corner σωτήρια στο 55. Τουρέ απέναντι στον Νίνου, θα μπει στην περιοχή, θα πέσει μόνος του, πέναλτι θα δώσει ο διαιτητής. Νομίζω ότι και εδώ ο Ραντοβάνοβιτς έχει πάρει την λανθασμένη απόφαση στο 73ο λεπτό. Μιντίκη, Σορτίθ, Καταλά, του γυρεύουν τα ρέστα. Κίτρινη κάρτα για τον Νίνου. Θα δούμε σίγουρα ξανά τη φάση σε επανάληψη. Εδώ λοιπόν, ξανά. Καταρχήν, το πόδι του Νίνου σε πρώτο χρόνο είναι εκτός περιοχής που απλώνεται. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι εδώ μπορεί να στοιχειοθετηθεί περίπτωση πέναλτι εις βάρος του Νίνου. Δεν έχει καν σηκώσει το πίσω πόδι σε σημείο που να γκρεμίσει τον αντίπαλό του, ο οποίος θέλοντας να τον αποφύγει κάνει αυτό το αλματάκι και ακολούθως παραπατάει και πέφτει. Ακόμα και αν δεν θέλει να δώσει παράβαση, θα πρέπει να το έχει κάνει εκτός περιοχής σε φάουλ ο Ραντοβάνοβιτς και σίγουρα επουδενή για την εσχάτη των ποινών. Στο 74, ο Διαμπατέ απέναντι στο Ραμίρεθ. Συγκεντρώνει το Ισπανός. Δίνει το ελεύθερο ο διαιτητής. Διαμπατέ εκτελεί. Η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Κρίμα, γιατί μάντεψε ο Ραμίρεθ ότι η μπάλα θα πάει στο κέντρο, αλλά δεν μπόρεσε να τεντώσει το πόδι του και να την αποκρούσει. Και έτσι στο 74 η Μπορντό φτάνει στο 2-0. Είναι η φάση που πρέπει να σταματήσει. Εδώ ξανά στο προσκήνιο η Μπορντό. Ο Μπελέ το πλασέ 3-0. Στο 80. Το Τακουνάκι
από τον Τουρέ. Και ο Μπελέ, νικώντας το σπριν τον Μιντίκη, πλασάρει ψύχρεμα κάτω από το σώμα τον Ραμίρεθ και κάνει το 3-0 για την Μπορντό. 10 λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Και ξανά το ψύχρεμο τελείωμα. Ούτε ο Καταλά που ήρθε για να βοηθήσει δεν πρόλαβε να αποτρέψει το μοιραίο.